Και τον ΠΑΟΚ τον έπαιξε καλά εχθές. Μπεναλτάρα του έφαγε. Βέβαια. Μπεναλτάρα, δεν μιλάνε. Άχνα, κιχ. Τσίχ, μπούστιδες, τίποτα. Δεν μιλάνε. Του πήρε ο Μιχαηλίδης στα νιάτα του αλλού. Τι πράγμα είναι. Τι πράγμα είναι, ρε, οι μπούστιδες, να πούμε. Το άσπρο μπάμπρο πάνε σε κάνουν στη Θεσσαλονίκη εδώ. Ωραία, Γκρέ, και αν δεν πει και το άλλο. Ναι, όσον αφορά μία ομάδα πάντα. Αυτό είναι το θέμα. Μονόπλευρα πάντα. Άτυχη και άδικη αυτό που λένε τώρα. Ατυχία και αδικία. Καλά. Λέω δίκαια πέρασε η Βόλσμπουργκ. Βγαίνει ο Βραζιλιάνο. Όσοι λένε ότι πέρασε δίκαια η Βόλσμπουργκ είναι άμπαλη. Σε πάρω. Κομπλεξικό με είπε. Αν το βρει στο αλέτα στο Μετρόπολη και το κουτουλουμιάσω στο ξύλο αυτό εγώ μετά. Του Κασιδιάρη και αυτό. Δεν είναι Κασιδιάρη, Κασίδα είναι. Κασιδιάρη είναι ο πολιτικό. Τον Ασχημομούρη. Χαρακτήρισε κάποιον. Άντε τον Μπούστη. Κάποιον ο Βραζιλιάνο αμπαλό. Εμένα. Έναν οποιοδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη. Το 1945, 12 Σεπτεμβρίου του 1945. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογικά το είπε επίτηδες, δεν ονόμασα, αλλά φωτογράφησε θεωρώ. Δεν το γαμάς, εγώ είχα βγει δύο λεπτά πιο μπροστά. Το μαλάκα. Κάτσε. Είχε ακριβώς μετά το Ραπτόπουλο. Όποιος λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν αποκλείστηκε από τύχη, είναι κομπλεξικός. Ναι. Δηλαδή κομπλεξικός είπε. Ναι. Κομπλεξικό. Η γλώσσα του από το γλύψιμο έχει φτάσει μέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας στο μαλάκα, το γλύφτη. Μα δεν νομίζω. Φορτώθηκε εκεί στο Γρηγοριάδη 30 χρόνια. Άμα τον πιάσει κανένα κολλικό στο Γρηγοριάδη, το μαλάκα. Μαλάκας. Μακεδονία. Τι δουλειά κάνεις, γλύφω τον ΠΑΟΚ. Τι δουλειές είναι αυτές, ρε πούστη. Τι δουλειές είναι αυτές, ρε πούστη. Τι δουλειά κάνεις, γλύβω τον πρόεδρο. Σε πάνω τώρα βόλτα, η κονίδη ο Μπάκα. Σε πει κομπλεξικό, ρε μαλακά. Κολοχανία, γάμο.